Τα μικρά, μη επανδρομένα εν αέρια αεροσκάφη μονόδρομη επίθεση τη Ρωσία Λάνσετ είναι πολύ πιθανό να είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα που έχει αναπτύξει η Ρωσία στην Ουκρανία του τελευταίου 12 μήνε, αναφέρει στο ημερήσιο ενημερωτικό του σημείωμα το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα, βασιζόμενοι στα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι υπηρεσίε πληροφοριών του. Ω γνωστόν, το Λάνσετ έχει σχεδιαστεί για να πιλοτάρει ή να κινείται αυτόνομα πάνω από εχθρικό έδαφο, περιμένοντα μέχρι να εντοπιστεί ένα στόχο πριν καταδηθεί προ αυτόν και εκραγή. Κατά το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα, η Ρωσία αναπτύσσει τα Λάνσετ για να επιτεθεί σε στόχου προτεραιότητα και κερδίζουν όλο και πιο σημαίνοντα ρόλο πλήττοντα το Ουκρανικό πυροβολικό. Παραδοσιακά, η Ρωσία χρησιμοποιεί μικρά UAV κυρίω για αναγνώριση. Με την επιθετική του ικανότητα, το Λάνσετ άλλαξε σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία χρησιμοποιεί αυτή την κατηγορία όπλων, αναφέρουν οι υπηρεσίε πληροφοριών του Βρετανικού Υπουργείου. Το μη επανδρωμένο Λάνσετ αναπτύχθηκε από την Ζάλα Αέρο και διαθέτει πολλά συστήματα στόχευση που Βασίζονται σε συντεταγμενε οπτοηλεκτρονική οπτο-ηλεκτρονική και συνδυασμένη τεχνολογία. Το ντρόουν μπορεί να χτυπήσει στόχου σε εμβέλεια 40 χιλιόμετρων και έχει μέγιστο βάρο απογείωση 12 κιλά. Η Ζάλα κατασκευάζει επίση το μικρό άοπλο UAV Orlan 10, το οποίο η Ρωσία συχνά αναπτύσσει μαζί με το Lancet για να εντοπίσει στόχου.